ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Έουλερ λίγα μέτρα φόρα, πάει για απευθείας ο Φαμπιάνο. Με γροθιές απομακρύνει, σηκώνει την μπάλα ψηλά, απομακρύνεται προσωρινά ο Ντανίλο με τον Τιάγκο μπροστά του, προσποίηση, νέα σέντρα στην περιοχή, το σουτ, γκολ 1-0, ο Τεσέιρα, στο τρίτο λεπτό, ο Αντρέ Τεσέιρα, αυτός ο οποίος σκοράρει. Η σέντρα από τον Ντανίλο, ενήργησε σαν σέντερ φόρο ο Αντρέ Τεσέιρα, με αυτό το δυνατό βολέ, με αυτό το βολ πλανέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για την ΑΕΛ, το 1-0 για την ομάδα της Λεμεσού. Η σέντρα από τον Ντανίλο ενήργησε σαν σέντερ φόρο ο Αντρέ Τεσέιρα με αυτό το δυνατό βολέ, με αυτό το βολ πλανέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για την ΑΕΛ, το 1-0 για την ομάδα της Λεμεσού. Πολύ νωρίς στο παιχνίδι, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στον τελευταίο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο 1-1 ήταν η Ομόνοια που είχε προηγηθεί λίγο πολύ στο ίδιο χρονικό σημείο. Ο Κούσουλος γύρισε στον Λούφνερ και πάλι για τον Σέχου που έκανε λάθος. Τροφοδότησε τον Μαέ στο ύψος της περιοχής στο σουτ. Σέχου έχει μπροστά του τον Έουλερ. Πάσα για τον Τιάγκο, αυτός για τον Ασάντε. Προλαβαίνει, κάνει το πλασέ. 1-1 η Ομόνοια με τον Τσέποβιτς. Υπάρχει offside όμως. Να το δούμε. Να δούμε εδώ, είναι πιο μπροστά, πάει να πιέσει ο Μινάς Αντωνίου. Πάσα για τον Τσέποβιτς, η μπάλα που πέρασε με τον Τσέποβιτς να κάνει καλή κίνηση. Για τον Λοΐζου τώρα, στο όριο της περιοχής ο Λοΐζου, το σουτ, 1-1 η Ομόνοια. Με τον νεαρό τον Λοΐζου, όπως και στον αγώνα που είχε λήξει στην ισοπαλία, 1-1 με την Ομόνοια να ισοφαρίζει στο 25. Ο Τσέποβιτς κάνει κίνηση, περνάει από τον Τεσέιρα, γυρίζει για τον Λοΐζου. Η προσποίηση του Λοΐζου στο ύψος της περιοχής, βρίσκει το χώρο, επιχειρεί το δυνατό σουτ και στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Βοζίνια. 1-1, πέρασε από τον Αντρέ Τεσέιρα εκεί που πήγε με φόρα, το διαγώνιο σουτ, στα δίχτυα η μπάλα, το 1-1 για την Ομόνοια. Πολύ ωραίο γκολ και αυτό από τον νεαρό Λοΐζου. Παλιά για τον Τσέποβιτς είναι καλή. Ο Τσέποβιτς το πλασαριστό σουτ. Πέφτει ο Βοζίνια. Μπλοκάρει την μπάλα. Και τον Τιάγκο, ένας εκ των δύο, να εκτελέσει. Ο Γκόμεθ απευθείας. Γκόμεθ και πάλι εκτελεί. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Παίρνει πορεία προς τα δίχτυα. Τώρα εδώ δεν φαίνεται καλά. Ο Ντανίλο είναι... Εδώ νομίζω αυτή η φάση θα του ξεκαθαρίσει του Βασίλη Δημητρίου. Αν υπάρχει όχι. Υπάρχει πέναλτι, ναι, ήταν χέρι. VAR, ο Τσέποβιτς απέναντι από τον Βοζίνια. Τσέποβιτς εκτελεί, 2-1 η Ομόνοια. Στο 45 παίρνει το προβάδισμα η Ομόνοια. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, καταφέρνουν οι πράσινοι να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Εδώ με την εκτέλεση θα φτάσει τα 6 τέρματα. Ο Έουλερ που πέρασε, πάσα για τον Τόρες, το σουτ πάνω από την εστία. Από μακριά ένα σουτ, φοβερή επέμβαση από τον Βοζίνια. Γκομεθ και πάλι για τον Λέτσιακ στην περιοχή, το γύρισμα. Έφυγε η μπάλα από τον Βοζίνια, οι κόντρες. Ο Ασάντε έπεσε και μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Στο ύψος της περιοχής τώρα ο Μινάς Αντωνίου επιχειρεί το σούτο. Φαμπιάνο δύσκολα σε κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα έξω. Έχει μπροστά του τώρα τον Σέχου. Άλλαξε με τον Ντανίλο, ο Ριέρα στην περιοχή, το γύρισμα, ο Μινάς Αντωνίου το πλασέ, μεγάλη επέμβαση από Φαμπιάνο. Αβραάμ και ο Βοζίνια στην περιοχή, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, σηκώνεται η μπάλα, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση, συνεχίζεται η φάση. Με Ντούρης και με Αυντιγιά η Ανίδα σωστά.
ζητάει από όλους να φύγουνε. Κόκκινη κάρτα, Αντρέα, βοήθησε με. Κόκκινη κάρτα στον Αυτιγιάη και στον Τουρίς για τα νεύρα και για την συμπλοκή νωρίτερα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.